η ομάδα, πώς τη λένε, η Φιωρεντίνα, αλλά έχει πρώτη, δεύτερη, αργή πάσα, η οποία πάσα αυτή προλαβαίνουν και γυρίζουν οι μπροστινοί του ΠΑΟΚ. Εκεί έχει ευθύνη αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Ευτυχώς δηλαδή αυτό το κομμάτι λειτουργήσε πάρα πολύ άσχημα για αυτούς. Πόσο δύο MVP του ΠΑΟΚ. Ο πρώτος είναι ο Γλύκος. Και ο δεύτερος είναι ο Μάτος. Ο Μάτος, ο Μάτος. Ο οποίος είναι πολύ καλός ψηλά, φανταστικός. Είναι πολύ διεισδυτικός. Εάν έχει ένα παίχτη με ποιότητα στα extreme, μπορεί να τον βγάλει άνετα δεύτερο center forward. Δηλαδή, εάν έπαιζε ο Ροντρίγκες δεξιά με το Μάτος πλάτη. Πήγε καλά και στα δύο συστήματα του Ιβιτς, δηλαδή. Και στο 4. Παιχταράς είναι. Η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ είναι ο Μάτος. Για μένα. Ούτε ο Σακχόφ είναι, ούτε ο Κανίας είναι. Ούτε ο Μπίζεσβαρ θέλω να τον δω. Ναι. Είναι αθλητικά πολύ μέτριος. Ναι. Και ο άλλος. Εντάξει, άμα πλακωθεί στα γύρου εδώ στη Θεσσαλονίκη θα κάνει ένα γκολ σαν το Βιερίνια. Θα γίνω όταν πρώτο ήρθε εδώ. Και το κάνω και λιντάγια. Τώρα ο Βιερίνια με τον δεις. Ναι, τώρα μαθαίνει στα 33 στον πάω χοντρό. Όταν το ξαναπάρουμε. Να έρθει και να παχύνει ή να έρθει χοντρό. Στι 33 μα θα έρθει τελειωμένο. Θα λέει εγώ ήμουν να πάω αυτό και τα λοιπά. Κάνει συμβόλαιο εδώ τζαβέλα. Τέλο πάντων δεν είναι τι ώρε αυτά. Αυτά είναι για άλλε ώρε και για άλλε μέρε. Έβγαινε ο Γλύκο. Κάνει μια απόκριση στο 25ο λεπτό, η οποία οι άμπαλοι στο καφενείο λέγανε ήρθε λέει απάνω. Όχι. Είναι η λεπτομέρεια. Η λεπτομέρεια είναι ότι ο Γλύκος έχει κλείσει τη σωστή γωνία και η μπάλα πηγαίνει εκεί που πρέπει να είναι εκεί ο Γλύκος. Κάποτε ο Χριστίδης ο Νίκος έλεγε, σπουδαίος τερματοφύλακας, ότι αν δείτε τερματοφύλακα να κάνει υπεράνθρωπη προσπάθεια ή μια απόκριση η οποία κτλ. Κάποιο λάθος έχει κάνει προηγουμένως. Κάποια λάθος τοποθέτηση έχει κάνει. Προηγουμένως, όπου δηλαδή ο Νικοπολίδης, όταν έπαιξε στα τελευταία του χρόνια στον Ολυμπιακό και στην Εθνική, ήταν ο καλύτερος Νικοπολίδης. Όλοι λέγανε καλεπάει μπάλα πάνω του, μαγνήτη έχει. Ναι, ναι. Όχι, ήξερε που θα καθίσει. Έτσι. Και αυτό είναι οριμότητα. Σημαντικό. Για τον Γλύκο. Σημαντικό. Εντάξει, η πρώτη απόκριση. Η δεύτερη δεν ήταν καλό το πλασέ και τα λοιπά, την έβγαλε. Πολύ καλό στις εξόδους. Ναι, πιο φορμαρισμένο από πέρσι, πολύ καλό στι εξόδου. Δεν τα πήραμε τώρα, δώσουμε έτσι και γίνεται. Πολύ καλό ο Τζίμι Ροτ. Πολύ καλό ο Τζίμι Ροτ, αθόρυβος όμως. Δηλαδή δεν θα φανεί η δουλειά του μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή φόρτωμα, ξεφόρτωμα, κόψε παραγγελίες. Ο Λέοβατς. Ο Λέοβατς πήγε καλύτερα από ό,τι τον περίμενα. Δεν μπορεί να έρθει σαν τρίτο center back όταν παίζει την μπάλα στον αέρα από εκεί. Δηλαδή γίναν δύο σέντρες στην περιοχή του Λέοβατς και λέω: ας μην κάνει πέναλτι, ας χάσει την κεφαλιά, την πιάσει κάποιος εκεί ο Γλύκος κτλ. Είναι κοντός, είναι ενοχελικός. Ο Τζαβέλας ήταν. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, πολύ εγκεφαλικό σήμερα. Ναι. Σωστές τοποθετήσεις. Για Βαρέλα τα είπες, άρεσε. Ο Βαρέλας μ' άρεσε, αλλά βλέπω ότι θα κάνει λάθη στην πορεία. Δηλαδή θα φάει βρυσίδι από τους παοξίδες, ατομικά λάθη. Μου θυμίζει λίγο το Σαγκαρέ. Δηλαδή, ένας λάθη του τύπου, δηλαδή, τσαπατσούλη. Καταρχήν δεν είναι να κατεβάσει την μπάλα κι αυτός, να δίνει την πρώτη πάσα. Δεν είναι. Δεν είναι. Θα κάνει λάθος. Πρώτον. Δεύτερον, στα πολλά μέτρα είναι αργός. Στα πολλά μέτρα. Έχει καλές τοποθετήσεις, είναι δυνατό παιδί κτλ. Αλλά τα προσόντα που έχει είναι αντιστρόφως ανάλογα από το μυαλό που έχει. Θέλω να πω δηλαδή, είναι ουζούναντα αχμά κολούρ, έλεγαν οι παππούδες μας στην Τουρκία. Πολύ μπόι, λίγο μυαλό. Είναι λίγο φελός δηλαδή, με άλλα λόγια. Δηλαδή, προσόντα πολλά, δύναμη πολύ κτλ. Αλλά. Έχει αυτό με την ταχύτητα. Στα πολλά κάνει, είπες. Ναι. Ο Πέλκας, κοίταξε. Ο Πέλκας είχαμε την είδηση από το μεσημέρι ότι θα παίξει. Την είχε ο Μπούζος, την είπε. Είναι επιτυχία για το Μετρόπολης ότι βγάζει μια τέτοια είδηση. Εγώ το εκμεταλλεύτηκα και στο τηλεάστη γιατί την ψάξαμε. Τέλος πάντων, να μην πούμε πώς και τι κτλ. Δώσαμε την είδηση. Ο Μπούζος του Μπούζου ήταν ότι θα παίξει. Δεν ήταν άσχημη η ιδέα γιατί τι είπε αυτός τώρα. Αυτός λέει, ο Ήβετς, θα τον βάλω. Θα παίξει. Θα τρέξει, θα πρεσάρουμε. Είναι γρήγορος να γυρίσει πίσω σαν τρίτος. Θα κουραστεί, θα κάνει, θα ράνει. Αν προηγηθώ, πετάω τον Σαχόφ μέσα. Εάν χάνω, θα βάλω μέσα τον Μπίζεσβάρ. Ούτε έχανε, ούτε προηγήθηκε. Οπότε έκανε αυτές τις. Ναι. Δεν είναι. Ο Πέλκας του δόθηκαν ευκαιρίες στη ζωή. Πώς λέει, παιδί μου, σου δίδεται μια ευκαιρία, δύο ευκαιρίες, τρεις ευκαιρίες. Τις πετάς στα σκουπίδια. Την πέταξε πάλι σήμερα στα σκουπίδια. Τζάλμα κάπως. Καλύτερος από άλλες φορές, δεν έχει αυτό το πάτημα στην περιοχή από αυτό που έχει ο Ροντρίγκες και δεν είναι, το θεωρώ ιδιαίτερα ευφυή πνευματικά. Μάλιστα. Ο Ροντρίγκες είναι ευχάριστη έκπληξη, μ' αρέσει που το βλέπω, ταχύς,
αεροδυναμικός, ταχυδυναμικός. Δεν σου φαίνεται ότι έχει δουλέψει σχέση με πέρυσι κάποιο κομμάτι? Είναι καλύτερος, μαρκάρει πάρα πολύ, γυρίζει πίσω, φεύγει στο μεγάλο χώρο, καλός χειριστής της μπάλας, στο τελείωμά του έχει, το βελτιώσει, πρέπει να το βελτιώσει, αλλά να σου πω και κάτι, εάν είναι γρήγορος, είναι κρυπτικός, έχει τελείωμα, θα έπαιρναν τον λέγον τον πάγκο, δώσε μας 20 εκατομμύρια να τον πάρουν. Κάτι δεν θα έχει. Πολύ ωραία η αλλαγή του Κλάους. Δεν χρειαζόταν ο Κλάους στο 3-5-2. Δεν χρειάζεται αργό center for στο 3-5-2. Όταν παίζουμε 3-5-2, πάμε να κλέψουμε το παιχνίδι. Ο Κλάους είναι με τον Πανετολικό, με τις μικρές ομάδες κτλ. Ή όταν παίζω στην Τούμπα, πιέζω, πλευροκοπώ κτλ. Ο Πάοκ πλευροκόπησε, αλλά όταν έχει 3 στόπερ πολύ καλά, σε ύψος, ταχύτητα και με την μπάλα κάτω, δεν έχει πολλές ελπίδες με το ένα και κανένα πέλκα να πατάει δεύτερος και τους δυο κοντούς μέσα. Πλευροκόπησε, αλλά δεν είχε πολλές ελπίδες με 3 στόπερ. Έκανε pressing ψηλά, δεν είχε πολλές ελπίδες να κάνουν λάθη αυτοί, γιατί είχαν 3 χειριστές πολύ καλούς της μπάλας στα οκτάρια που είχαν. Επίσης να πω ότι ο ΠΑΟΚ για μένα έπρεπε να κάνει από την αρχή αυτό το στοιχείο. Έλα Φιωρεντίνα, είσαι καλύτερη ομάδα, ανέβασε τα μπακ ψηλά και εγώ με τον Τζαλμά, τον Μπέλκα και τον Ροντρίγκες θα σε χτυπήσω στην κόντρα επίθεση. Δεν ήταν δηλαδή, πήρε μεγάλο ρίσκο κάνοντας πολύ pressing ψηλά και δεν του βγήκε το pressing ψηλά, δεν έβαλε γκολ. Ευτυχώς δεν έφαγε στην πλάτη του, γιατί ήταν κακή η άλλη. Και έκανε πολύ σωστά και πολύ γρήγορα διορθωτικές αλλαγές στο κρέμασμα των χαφ των αντιπάλων. Στο δεύτερο αλλάζοντας το σύστημα. Ναι. Στο 3-5-2. Το match το πήρε in to Ivic. Ο πόντος είναι του Ivic. Ο ΠΑΟΚ, ξεχάστε τι είδατε σήμερα, κερδίζει τον προπονητή του. Ο προπονητής του πρέπει να βλέπει τι είναι αυτό, πρέπει να βγει ο Κλάους. Μάλιστα. Τι έχει ο Κλάους, πίνει καφέδες με το γιο του αυτονού. Δεν με ενδιαφέρει, θα τον βγάλω. Γιατί έτσι βολεύει την ομάδα. Τι είναι ο Ζαβέλας, είναι το αγαπημένο παιδί του Προέδρου. Μάλιστα. Θα παίξει ένα τέταρτο αριστερό μπακ, γιατί έτσι βολεύει την ομάδα. Ναι. Θα το ψήσει, θα του πει σε παρακαλώ, αυτό ξέρει τώρα εδώ, θα το παραμυθιάσει. Ο προπονητής πρέπει να είναι και λίγο παραμυθάς, πολιτικός, δικηγόρος κτλ. Πρέπει αυτό το σφιγμένο Ivic να το πετάξει. Σε σχέση με τα προηγούμενα, έδωσε και το παιχνίδι στον Μπέλκα. Ναι. Βάζει και τον Τιάμ σιγά-σιγά. Για μένα όλες οι αλλαγές του ήταν φανταστικές. Εγώ είχα πει στον κομμουνιστή εδώ πέρα, ακόμα και να χάσει. Κρέσπο, λέγανε ο Μανουέλ. Ακόμα και να χάσει. Τι είπανε? Λέγανε, τι γίνεται? Δεν πήρατε χαμπάρι ότι. Το πήραμε. Λίγο. Ναι. Εγώ το κατάλαβα ότι θα βάλει τρίτο στόπερ και μετά φώναζα ένα γωνιωδός να βγάλει τον Κλάους. Λέει, μα τι λες, μου λέει ένας ρε, φάει το σουβλάκι σου ρε χόντρινα, του λέω. Χοντροπαλά να πούμε. Παγλαμά μας, πεις τώρα 50 χρόνια εμείς ασχολούμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Χοντροπαλά, του λέω. Στο Δήμο δουλεύεις εσύ και τα λοιπά. Έγινε σαματάς. Όχι, θα βγάλει τον Κλάους. Βγάλει τον Κλάους. Μα ποιο να βάλει? Το Μιστακίδη να βάλει. Με τον Ροντρίγκες. Τον αυτό να αναβάλει με τον Ροντρίγκες. Πώς το λένε, τον Πίσεσβαρ να βάλει. Όποιο και να βάλει. Να πάρει ένα ταχύ παίκτη ο ΠΑΟΚ ακόμα. Γιατί ο ΠΑΟΚ αμυνότανε. Αλλά δεν μπορούσε. Γιατί είχε 3 χαφ αργά να βγει στην αντεπίδεση. Δηλαδή, αν είχε κάποια υλικά καλύτερα ο Ivic, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα το παίρνει το μάτς 2-0. Δηλαδή, η συγκροτημένη σκέψη του Ivic και οι αλλαγές ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει. 3-5-2 που μπήκε και ο Ροντρίγκες φορ. Σ' αρέσει ο Ροντρίγκες ας φορ. Βέβαια. Να παίξει εκεί. Ο Ροντρίγκες πέρσι. Έκανε τη φάση. Ο Ροντρίγκες πέρσι παίζανε πολύ ωραία. Δύο μάτσε μεγάλα είδα τον αυτόνα. Τρία μάτς. Ποιο ήταν πέρσι αυτό εδώ. Ο Καζανοκέφαλος, ο προπονητής του Πάου. Ο Τουντόρ. Τρία μάτσε έκανε. Με τον Παναθηναϊκό εδώ μέσα. Πρώτον. Και τα δύο μάτσε με την Ντόρτμουντ. Ποια ήταν τα λάθη που έκανε με την Ντόρτμουντ. 5-3-2. Είχε τον άλλο τον απαταιώνα ποδοσφαιριστή, τον Μπερμπάντοφ, να πάρει την κόντρα επίθεση. Με τον Μακ. Ο Μακ πολύ καλός. Ξέρεις πότε έπαιξε με μπαλάρο ο Πάοκ στο 5-3-2. Στη Γερμανία, όταν επιτέλους πετάει έξω τον Μπερμπάντοφ και βάζει Ροντρίγκες Μακ, έκανε ο Πάοκ τρεις ευκαιρίες στο μεγάλο χώρο να τη διαλύσει. Και έκανε και ένα γκολ. Δεν χρειάζεται ο αργός στον μεγάλο χώρο. Δεν χρειάζεται. Θα μου πεις πιο εύκολα σκοράρει ο Κλάους από τον Ροντρίγκες. Ναι. Αλλά ο Ροντρίγκες θα βρεθεί τρεις φορές στην περιοχή. Βρέθηκε στην καλύτερη φάση. Βρέθηκε. Το χάσε. Ο Κλάους δεν θα βρισκόταν καν. Δηλαδή με τον Κλάους δεν θα είχαμε αυτή την ευκαιρία, αυτή την ευκαιρία να μπούμε στην περιοχή. Ναι. Με τον άλλον έχεις την ευκαιρία να μπεις στην περιοχή, αλλά έχεις μικρότερες πιθανότητες να σκοράρεις. Γιατί δεν εγκολτζείς. Ναι. Αυτά τα βάζεις σε μια ζυγαριά, τα σκέφτεσαι σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Πλασέ εκεί του Ροντρίγκες είναι λόγω κούρασης, λόγω τσαπατουλιάς, λόγω ανικανότητας.
τι είναι. Ο Ροντρίγκες. Και ο Μακ το είχε αυτό, το διόρθωσε. Ο Ροντρίγκες. Εγώ είδα στην προηγούμενη. Πέντε λεπτά πιο πριν, είδα μια φάση. Πήγε η μπάλα πλάγιο out, είδα τις ανάσες του. Ναι. Κατάλαβες. Μετά από φαγοπότη βουργούνουδιο γέματος του κόκκινου και εινοποσίας, πώς ανάσε είναι ο κόκκινος. Ναι, σαν μεταθανάτιος ρόγχος είναι αυτό το πράγμα. Έτσι ανάσαινε. Γιάννη, τι λέει. Έτσι ανάσαινε ο Ροντρίγκες. Ακού να δεις. Αυτό το ροχαλιτό. Είναι και η κούραση για μένα. Αλλά επειδή είναι και χασογκόλης και τσαπατσούλης, το βάζω και το δεύτερο. Είναι δύο κακά μαζί. Είναι σιω. Όλοι είναι καλή. Είναι. Και η τρίπλα που την μα σου λέω ότι αυτός, εμένα μου αρέσουν αυτοί. Τσαπατσούλης. Αλλά με σηκώνει από τη θέση μου. Ενώ ο Κλάους τα βάζει, αλλά δεν με σηκώνει από τη θέση μου. Δηλαδή με τον Άγιαξ που έβαλε τον κόλλη με το πουλί του, με τον Αφαλό του, με τι το βάλε. Δεν σηκώθηκε από τη θέση. Ενώ με τον άλλον. Ενώ του Τζάλμα στο Άμστερνταμ σηκώθηκε. Σηκώθηκα. Με του Ροντρίγκε σηκώνομαι. Κατάλαβε τι γίνεται. Εγώ θέλω να σηκώνομαι από τη θέση μου. Αλλά βάζει το καφενείο. Ναι. Τι λες και τέτοια πράγματα. Το καφενείο τι λες και τέτοιο. Ο Αφαλός έκανε πειρατέρα από το φαΐ. Του λέγανε σε μας, μην μας κάνεις τώρα. Εμείς γυμναστήκαμε δύο ώρες τώρα. Ήρθαμε με καθαρό μυαλό. Μάση μας τώρα. Το λέω δεν. Δεν νομίζω ότι κάνανε. Δεν μπορούν να κάνουν καλύτερες αναλύσεις. Είσαι και Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό. Όχι τον Ολυμπιακό. Ήμουνα στην παραλία και έτρεχα. Έκανα χιλιόμετρα. Και το έχασα. Over είχα τον Ολυμπιακό, over είχα τον Παναθηναϊκό και χ είχα τον ΠΑΟΚ. Σε ένα δελτίο, σε ένα άλλο δελτίο είχα ένα-ένα τον ΠΑΟΚ. Την πάλεψα τη δουλειά έτσι. Κέρδισε και ένα στοίχημα από τον Βατραχουμούρη τον κόκκινο. Οχώ, σε Ολυμπιακό. Πώς θα χάσει, ρε κόκκινο Ολυμπιακό. Τι βάλατε. Πώς θα χάσει. Του σκοφέρε. Να βάλω και τα τόφτε. Εγώ δεν τρώω τόφτε. Με κερνάει τη βλάτη. Άμα δεν κερνάει τη βλάτη. Τρίπολη τώρα μπροστά Δευτέρα. Ναι. Ποια Τρίπολη τώρα. Τι θα έκανε, θα άλλαζε πολλά. Εγώ τι θα άλλαζα. Σαν Ήβιτς. Σαν Ήβιτς εγώ. Εγώ θα ξεκινήσω. Δεν ξέρει, θα πει κάποιο. Ναι. Ωραία, μα τα λέω ραπτό μετά το μάτς. Ναι. Για να σε το 24. Όχι, δεν τα πάω μετά το μάτς. Όχι. Μπε στο ραπτό.gr στο ημίχρονο και στο 20 λεπτό. Δεν ξέρει κάποιο. Τώρα σε ακούει. Ναι. Εγώ πρώτη φορά και λέω ωραία, τα λέω Κωστή. Και σε ρωτάω τώρα κάποιο. Όπω το ένα.